Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News, με νέο βίντεο για το Survivor. Όπως είδατε και από τον τίτλο, θα σας πω ότι αποκάλυψε η ελευθερία ελευθερίου σε συνέντευξή της μετά την αποχώρησή της. Μίλησε λοιπόν η ελευθερία ελευθερίου στο πρωινό μας μετά την αποχώρησή της. Θα σας πω τώρα λοιπόν τι δήλωσε η ελευθερία ελευθερίου. Δεν με άφησαν σε ησυχία Ψηφιζόμουν από την πρώτη μέρα που μπήκα στο παιχνίδι για λόγους που δεν κατάλαβα. Ένιωθα πολύ καλά. Θα ήθελα να μου επιτρέψεις να μην αναφερθώ καθόλου στη σχέση μου με τον Μάριο. Σε καμιά περίπτωση δεν θα ήθελα να προβληθεί όλο αυτό, αλλά ήταν αναπόφευκτο. Είχα πει στον Μάριο ότι είναι η ντροπή της Κύπρου. Δεν ξέρω ποια γυναίκα στη θέση μου δεν θα αντιδρούσε με τέτοιο τρόπο. Δεν θυμάμαι καν τι είχα πει. Το ότι έχω φτάσει στο σημείο μετά από δύο μήνες να γελάω με αυτό, είμαι σε καλό δρόμο σχολίας η ελευθερία ελευθερίου. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το στάθι σχίζα, θέλω να πω ότι δεν έγινε ποτέ κάτι τόσο τραγικό, ώστε να το μεγαλοποιήσουν τόσο και να το κάνουν τόσο μεγάλο θέμα από το πουθενά. Ένιωθα απειλή από του συμπέκτες μου από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο παιχνίδι. Ο Μάριος γνώριζε ότι δεν ήταν κάτι σημαντικό αυτό για το στάθι και δεν πήρε θέση. Η Ρία Κολοβού παίζει ένα πολύ άσχημο παιχνίδι. Πώ γίνεται να γνωρίζει τι γίνεται έξω, Μήπω θεεί η παρέα με τον Ηλία Γκότσι, ανέφερε η Ελευθερία Ελευθερίου. Αν σα άρεσε και αυτό το βίντεο, πατήστε like, κάντε την εγγραφή σα και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά, φίλοι μου. Γεια σας!